η κυβέρνηση δυστυχώς υποχρεώθηκε να πάρει δυσμενή μέτρα, επώδυνα για τον ελληνικό λαό. Όμως εμείς κάναμε το καθήκον μας, η Ελλάδα έκανε το καθήκον της, έπραξε όσο έπρεπε να πράξει. Σήμερα είναι η μέρα της Ευρώπης. Σήμερα είναι η ώρα της Ευρώπης να υλοποιήσει τη συμφωνία και να στηρίξει όχι απλά την Ελλάδα, αλλά την Ευρωζώνη. Η Ευρώπη οφείλει να στηρίξει γενναία την Ελλάδα σήμερα, να σεβαστεί τους αγώνες του ελληνικού λαού και τις θυσίες, τη βούληση της ελληνικής πολιτείας στο σύνολό της να ξεπεράσουμε την κρίση και να προσφέρει μια γενναία πολιτική στήριξη. Δεν μπορεί να μας αντιμετωπίζει ως επέτες. Είμαστε μια χώρα ισότιμο μέλος Ευρωπαϊκής Ένωσης και διεκδικούμε μια στήριξη που θα μας επιτρέψει να ξεπεράσουμε τα πολλά προβλήματα της ελληνικής οικονομίας. Και θα πρέπει αυτή η λύση να είναι ευρωπαϊκή. Το κουστούμι του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου δεν αντέχει στην Ελλάδα και δεν χωράει στην ελληνική κοινωνική και οικονομική πραγματικότητα. Να ευχηθούμε να εξελιχθούν τα πράγματα όπως πρέπει να εξελιχθούν και όπως δικαιούμαστε να εξελιχθούν και μετά να αρχίσει μια προσπάθεια χωρίς μικρότητες, χωρίς παλαιοκομματισμούς, χωρίς λαϊκισμό, μια προσπάθεια αναγέννησης, ούτως ώστε η αναγέννηση να είναι σταθερή και να μην ξαναπεράσουμε την περίοδο που περνάμε. Νομίζω ότι όλοι οι Έλληνες πρέπει να είμαστε ενωμένοι για να αντιμετωπίσουμε πάλι την Ευρώπη, την οποία στην ουσία την έχουμε αντιμέτωπη, και να δείξουμε μια ομοψυχία που θα μας βγάλει από το σημερινό οικονομικό αδιέξοδο. Πιστεύω ότι οι Έλληνες τη διαθέτουν αυτή την ομοψυχία και θα τα καταφέρουν και πάλι.